Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους, ελπίζουμε να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι πάνω στην πληροφορία και την εκπαίδευση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα διαδικαστικά, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ. Πολυτραυματίας είναι κάτι που κανένας δεν θέλει να το έχει στο ιατρείο του, στο νοσοκομείο του, στο κέντρο υγείας. Βασικά, πριν έρθει ο πολυτραυματίας, πριν δούμε τον πολυτραυματία, πρέπει να διαχειριστούμε καλά την πληροφορία. Η διαχείριση της πληροφορίας είναι εξαιρετικά σημαντική και περιέχει τις εξής ερωτήσεις. Τι συνέβη, πρώτα απ' όλα? Την περίπου ηλικία, μικρό παιδί, νέος ενήλικας, 40 περίπου, πάνω από 50-60, πώς συνέβη αυτό που συνέβη, δηλαδή τις συνθήκες που συνέβη το τραύμα και βέβαια στην κινηματική του τραύματος, πότε συνέβη, πόση ώρα έχει παρέλθει από τη στιγμή που συνέβη το τραύμα και ένα πολύ πολύ σύντομο ιστορικό. Ο πολυτραυματίας, αυτό που λέει η λέξη, πολλαπλές κακώσεις με πολλαπλούς βαθμούς βαρύτητας. Συνήθως οι κακώσεις είναι μία-δύο κύριες κακώσεις και οι υπόλοιπες είναι δευτερεύουσες κακώσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τις κύριες και επιβαρύνονται τις κύριες. Οι κακώσεις, λοιπόν, σύμφωνα με την βαρύτητα, σύμφωνα με την συχνότητα, είναι τα κατάγματα κάτω άκρων, 47% των κυριαρχικών ασθενών, κατάγματα αυγενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης και κορμού, στο 18%, οι κρανοκεφαλικές κακώσεις, 12%, τα κατάγματα άνω άκρων, 8%, κρανίου, 3% και βέβαια το εσωτερικό τραύμα κορμού, στο 2%. Να μας μπερδεύει αυτό εδώ το 2%. Ωραία. Αυτό εδώ το 2%, γιατί αυτό σημαίνει πολλές φορές μια εσωτερική αιμορραγία, πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Το χειρότερο βέβαια απ' όλα είναι ότι στον πολυτραυματία συνυπάρχουν περισσότερα των δύο περισσότερες των δύο καταστάσεων. Από κατάγματα και κρανοκεφαλικές, εσωτερικό τραύμα κορμού και κρανοκεφαλική, παραδείγματος χάρη. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσει ένας πολυτραυματίας να επιζήσει, για τον πολυτραυματία μιλάω, είναι πρώτα απ' όλα η ασφάλεια του προσωπικού. Δεν υπάρχει ασφάλεια προσωπικού, ο πολυτραυματίας δεν πάει καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ψυχραιμία και ηρεμία από τον υγειονομικό. Ακόμα και σε πολύ μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκομεία, το ψυχραιμία και ηρεμία όταν έχετε ένας γεριατρικός πολυτραυματίας δεν πολύ παίζουν ρόλο. Πέφτουν 10 άτομα επάνω και προσπαθούν να σώσουν τον άνθρωπο. Εκπαίδευση. Συζητούσα με άλλους συναδέλφους σήμερα το πρωί ποια είναι η εκπαίδευση για τον γεριατρικό άρρωστο. Και εκπαίδευση για τον γεριατρικό άρρωστο, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι μηδενική. Οργάνωση και εργονομία στο ιατρείο, λέξεις άγνωστες στην ελληνική πραγματικότητα, όπως μάλλον άγνωστη στην ελληνική πραγματικότητα, είναι και η λειτουργία ομάδας. Της ομάδας που θα δουλέψει μαζί, σαν ομάδα, για να σώσει τον πολυτραυματία. Και η λειτουργία της ιατρικής κρίσης. Δύο λόγια πάνω σε αυτό, πάρα πολλά έχουν λεχθεί, για την θαυματουργή χρήση πρωτοκόλων για να σωθεί ο άρρωστος. Νομίζω ότι κάθε συνάδελφος εκπαιδεύεται τουλάχιστον 6 χρόνια στην ιατρική, έτσι ώστε να αποκτήσει μαζί με τις γνώσεις και ιατρική κρίση. Αυτή είναι που θα σώσει βασικά τον άρρωστο. Πίσω το 2005, νομίζω, ή 2006, υπήρχε κάποιος συνάδελφος στην Αγγλία, όπου υπέγραψε προσωπικό θανάτου με τη δικαιολογία, με την αιτία θανάτου,
χρήση ιατρικών πρωτοκόλων. Σε αυτή τη διαφάνεια εδώ βλέπουμε τις αιτίες που οδηγούν στο θάνατο μετά από τραύμα, ανάλογα με την ηλικία. Σε αυτό το τελευταίο, εδώ δείτε ότι όλο αυτό είναι πτώση. Και η πτώση στο 35, στην 35-44 των ομάδα είναι αυτό εδώ. Από τροχιά είναι περίπου το ίδιο. 15 με 24 είναι κάπως αυξημένο, αλλά μετά τα 24 παραμένει περίπου στο περίπου το ίδιο. Οι αυτοκτονίες, με εξαίρεση πάλι την πρώτη ομάδα 15 με 24, παραμένουν επίσης περίπου στο ίδιο, με μια μικρή έξαρση 45-54. Και το τελευταίο βεβαίως, οι δηλητηριάσεις στη μεγάλη ηλικία, 65 και, είναι πολύ μικρές, ενώ στις άλλες ηλικίες μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερες. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει και κάνει και θα δούμε πολύ στον γυριατρικό άρρωστο, είναι οι πτώσεις. Οι ιδιαιτερότητες της ηλικίας, της μεγάλης ηλικίας, έγκυται στο σκελετό του ανθρώπου, στους μυς, στα αγγεία, κεντρικό νευρικό σύστημα, στους οφθαλμούς, στην ομοιοστασία, κάτι το οποίο δεν είναι πρώτα ούτε κατανοητό, ούτε όμως το βλέπει και κανείς, στις συνοσιρότητες και στα φάρμακα. Οι συνοσιρότητες είναι πολλές φορές και κρυφές και κρυβόμενες από τον άρρωστο. Να δούμε κάτω για τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας. Όλα τα συστήματα βασικά, και το αναπνευστικό και το καρδιακό νεφρή, υπεραστερικό ανοσία, μυσκολιατικό, νευρολογικό και αυτά, έχουν τις ιδιαιτερότητες, μεγάλες ιδιαιτερότητες στην ηλικία, οι οποίες φέρνουν πολλά και εξαιρετικά δυσάρεστα αποτελέσματα, τα οποία όμως ο γιατρός πρέπει να τα ξέρει ή να τα υπολογίζει. Όπως π.χ. στο αναπνευστικό, μειωμένες αναπνευστικές ευεδρίες. Γρήγορη υποξία και γρήγορα επιδεινούμενη υποξία. Στο καρδιαγκιακό, μειωμένες καρδιακές εφεδρίες. Βεβαίως, τα ζωτικά σημεία δεν αντικατοπτρίζουν τη βαρύτητα της κάκωσης και αυξημένος κίνδυνος για υπερφόρτωση όγκου. Το πρώτο και το τελευταίο, οι εφεδρίες και η υπερφόρτωση όγκου, έχουν γίνει αιτία θανάτου για πολλούς γυριατρικούς αρρώστους. Το κλασικό θέσφατο ότι σε 20 λεπτά από το τραύμα πρέπει ο άρρωστος να πάρει 2 λίτρα ρίγκες lactate, αυτό νομίζω ότι έχει δώσει αρκετούς θανάτους, που βεβαίως είναι απόλυτα λάθος. Αυξημένος κίνδυνος για υπερφόρτωση όγκου και μειωμένη κάθαρση κάποιων φαρμάκων, αυτό σημαίνει ότι σε συνέργεια με εδώ γίνεται η υπερφόρτωση του αρρώστου γρήγορα και δραματικά. Και η μειωμένη κάθαρση κάποιων φαρμάκων και αυτών που παίρνει ίσως ο άρρωστος, αλλά και αυτών που θα χορηγήσουμε εμείς. Το ίδιο σημαίνει και για το ΥΠΑΡ. Στο γαστρεντερικό, ενδοκυλιακή βλάβη χωρίς περιτοναϊκά σημεία. Η κλασική οξία κοιλία, υπάρχει σαν οξία κοιλία, χωρίς όμως τα σημεία της οξίας κοιλίας. Όλοι οι εντατικολόγοι τρέμουν για τον αυξημένο κίνδυνο λοιμόξεων μετά από μια επιτυχημένη πρώτη χειρουργική αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων από το μυοσκελετικό. Όχι μόνο από την απώλεια, μεγάλη απώλεια της μυϊκής μάζας που έρχεται από την ηλικία, αλλά και από τη μυϊκή χαλάρωση, μεγάλη μυϊκή χαλάρωση. Η οστεοπόρωση, οι ασπίτιδες, οι διάφορες εκπληστικές βλάβες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε πολλά και βαριά κατάγματα. Το νευρολογικό, εδώ τι να πρωτοποιεί κανείς. Μια αυξημένη επιρρέπεια σε βλάβες από μειωμένη εγκεφαλική αιμάτωση, αύξηση κινδύνου για λαθάνουσες βλάβες, από τις εκπληστικές ασθένειες, απατροφία, Πάρκινσον κτλ. Μειωμένη αντίληψη του αρρώστου. Και βέβαια στους οφθαλμούς, από τις εκπληστικές αλλοιώσεις, μείωση οπτικής οξύτητας.
Οι συνοσηρότητες είναι ένα πολύ πολύ μικρό πινακάκι εδώ, το οποίο μπορεί να είναι βεβαίως και ένα ολόκληρο βιβλίο για το τι σημαίνει συνοσηρότητα σε γυριατρικό, στο τραύμα ενός γυριατρικού αρρώστου. Αυτό που υπάρχει πάρα πολύ στους γυριατρικούς αρρώστους είναι η υπέρταση, σημαίνει αύξηση των αγκιακών αντιστάσεων με απόλυτη απόκρυψη της υποβολεμίας. Μία υποβολεμία η οποία πολλές φορές δεν θα αποκαλυφθεί από μόνη της με μία ταχυκαρδία και μία ελάττωση πίεσης, παρά μόνο από την κινηματική του τραύματος. Στεφανία νόσος με μείωση της σπαστικότητας του μυοκαρδίου και των χρωματρόπων εφεδριών σημαίνει αριθμίες, όχι μόνο γέννηση αριθμιών, αλλά και επίταση των υπαρχουσών αριθμιών. Τόση της καρδιακής παροχής και μειωμένη απάντηση στο στρες. Εκεί που θέλουμε δηλαδή μια καλή καρδιακή παροχή για να αντιμετωπίσει το τραύμα, η καρδιακή παροχή δεν μας βοηθά στον γυριατρικό άρρωστο. Στην νεφρική ανεπάρκεια, νεφρικός μεταβολισμός μειώνεται, GFR μειώνεται, άρα το έχουμε εδώ. Διαταραχές ηλεκτρολιτών, και κίνδυνος υπερογκαιμίας. Διαταραχές ηλεκτρολιτών, αυτό που λέγαμε σαν ομοιοστασία του οργανισμού. Χρόνια πνευμονοπάθεια. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό των γυριατρικών αρρώστων έχουν κάποια χρόνια πνευμονοπάθεια. Αυτό σε όλους σημαίνει ότι μειώνεται το οξυγόνο στον οργανισμό, δηλαδή υποξία, δηλαδή αύξηση κινδύνου για παρουσίαση ARDS και αυξημένη απάντηση σε υποξία. Με σαχαρώδη διαβήτη, εννοούμε μια διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη, όχι μόνο με αύξηση της γλυκόζης του αίματος, αλλά και με μείωση της γλυκόζης του αίματος, κινδύνου λοιμόξεων, αύξηση καρδιολογικών, συγγνώμη, και νεφρικών επιπλοκών. Αυτό, βεβαίως, σε καθημερινή βάση και άμεσα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε και πολύ. Μένουμε στο Ευαγγέλιο, προσθέτω στο γνωστό Ευαγγέλιο δύο γράμματα. Μετά το Airway, το A για Airway, για αεραγωγό και ακινητοποίηση, B, Breathing, για αναπνοή, C, Circulation, για κυκλοφορία, D, για Deficits, νευρολογικά ελλείμματα, και E, για Exposure, έκθεση προστασία. Προσθέτουμε και το F, Fluids, υγρά αναπλήρωσης, για όλους αυτούς τους λόγους που προείπαμε, όπως και το G, γλυκόζη, η ομοιοστασία της γλυκόζης στον γυριατρικό άρρωστο. Καθώς ζούμε σε πολύ πονηρές, ζόρικες εποχές, θα πρέπει πάντα να αφιστούμε την προσοχή στο A και στο B, στον αεραγωγό και στην αναπνοή. Εδώ έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Το ERC, η IAHA έχουν επικαιροποιήσει όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες και έχουν ενσωματώσει πρωτόκολλα για αντιμετώπιση COVID-19, για αντιμετώπιση μάλλον της διασποράς του COVID-19. Πάμε στο ΕΗ. Σε ένα γυριατρικό άρρωστο πρέπει να γίνεται εξασφάλιση αεραγωγού απόλυτα και χωρίς δεύτερη κουβέντα όταν η γλασκόβη είναι κάτω από 8. Σχετική ένδειξη είναι όταν η γλασκόβη είναι πάνω από 8 έως και 12, εάν συνυπάρχει κρανοκεφαλική κάκωση με τάση για εμετό απλά και μόνο, πολύ μειωμένα φαρυγγικά τα ανακλαστικά ή αιμορραγία. Οι μεγάλες παγίδες εδώ είναι η καθυστέρηση στην εξασφάλιση του αεραγωγού για ένα οποιοδήποτε λόγο και η αιμοδυναμική κατάσταση του αρρώστου, μια φλεβική επαναφορά που ίσως θα μας έσωζε. Πριν από τη διασωλήνωση, πάντα πρέπει να σταθεροποιεί το άρρωστος όσο γίνεται. Η σταθεροποίηση έγκειται στην αντιμετώπιση του πνευμοθώρακα, βεβαιότητα του πνευμοθώρακα υποτάσσει, το
του ασταθή θώρακα και του καρδιακού εγκωματισμού. Αυτό το τελευταίο, ο καρδιακός εγκωματισμός, είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, αμφιλεγόμενο από όλους που είναι εκτός της προνοσοκομιακής αντιμετώπισης, γιατί λένε ότι έχει πάρα πολλούς κινδύνους και ρίσκα, και θα το δούμε λιγάκι αργότερα αυτό. Όλοι μιλούν για αντιμετώπιση του πνευμοθώρακα και του πνευμοθώρακα υποτάσση με την σωστή και ωραία παροχέτευση στο 5ο ή 6ο μεσοδιάστημα, μέση ή πρόσθετα μαρκαλία γραμμή. Τέτοιες πολυτέλειες νοσοκομιακά ή έστω και σε ΤΕΠ ή κέντρο υγείας δεν υπάρχουν. Η πολυτέλεια που υπάρχει και είναι πάντα εφικτή είναι ένας μεγάλος ευρύς φλεβοκαθετήρας, G16 ή G14, ο οποίος θα μπει στο δεύτερο ή τρίτο μεσοπλεύρο διάστημα στην μεσοκλειδική γραμμή. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο σετ, το οποίο χρησιμοποιείται βασικά εδώ, στο δεύτερο ή τρίτο μεσοπλεύριο διάστημα στην μεσοκλειδική γραμμή. Αυτή είναι η θέση παροχέτευσης για ένα πνευμοθώρακα-πνευμοθώρακα υποτάση στο υπερεπίγον. Μια ωραία παροχέτευση θώρακα θα μας πάρει ένα λεπτό, 1,5 λεπτό, ενώ το άλλο θα μας πάρει μερικά δευτερόλεπτα. Βεβαίως, οι παλιές οδηγίες ότι με τον φλεβοκαθετήρα που θα μπει για την αποσυμπίεση του θώρακα πρέπει να βάλουμε και ένα γάντι το οποίο θα έχουμε κόψει και τα λοιπά για να δημιουργηθεί βαλβίδα. Προσωπικά δεν τη συμμερίζομαι, δεν συμμερίζομαι τα πρωτόκολλα αυτά. Εάν αποσυμπιεστεί ένας πνευμοθώρακας υποτάσσει και γίνει ένας απλός ανοιχτός πνευμοθώρακας, η κατάσταση είναι σταθερή και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε δεν είναι ανάγκη να θέτουμε παραπάνω ρίσκα βάζοντας γάντια. Στην δεξιά διαφάνεια, η περίφημη αποσυμπίεση του μυοκαρδίου σε έναν καρδιακό επιπομματισμό. Ο καρδιακός επιπομματισμός έχει τα συμπτώματά του και όταν ο άρρωστος κάνει άσφημη ηλεκτρική δραστηριότητα, είναι βασικά νεκρός. Σε ένα νεκρό άρρωστο δεν μπορούμε να το κάνουμε πιο νεκρό, ευτυχώς, αλλά μπορούμε όμως να κάνουμε άμεσα μια αποσυμπίεση στο περικάρδιο. Πάντα με ένα στοιχειώδες monitoring και βεβαίως με ψυχραιμία και εκπαίδευση. Τα πρώτα 5, 10, 15 μιλιλίτρα που θα βγουν θα δώσουν στην καρδιά την όθηση να ξαναλειτουργήσει. Εξασφάλιση αραγωγού γίνεται μόνον, αυτό το ξέρουν όλοι, επιγής, με ενδοτραχειακή διασωλήνωση, έτσι ώστε ο αραγωγός του ασθενή να είναι δικός μας αραγωγός, αραγωγός του γιατρού. Αυτό πρέπει να το κάνει βέβαια ένας εκπαιδευμένος γιατρός και όχι κάποιος ο οποίος ίσως θα μαθαίνει εκείνη τη στιγμή να διασωληνώνει. Η κρικοθυρεοδοτομή, σωτήρια επέμβαση, πάντα από έναν εκπαιδευμένο γιατρό πάλι, δύο μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να θεωρήσουμε κρυκοθυρεοδοτομές, είτε διαβελώνεις που γίνεται με αισθήσεις και δική του αναπνοή, αυτό με την αναπνοή στον άρρωστο, μπαίνουν δηλαδή δύο βελώνες στην κρυκοθυριακή μεμβράνη, είτε με φλεβοκαθετήρα και τραχιοσωλήνα, που έχει αισθήσεις και δεν έχει δική του αναπνοή. Η διευκόλυνση του αραγωγού, όπως την ονομάζω, είναι διάφορη περιπλοκητική αραγωγή, όπως είναι η λαρική μάσκα, το fast track λαρικής μάσκας, το iGel κτλ. Είναι εξαιρετικά βολική αραγωγή. Όπως και η λαρική σωλήνη, συγγνώμη. Είναι βολικά πράγματα τα οποία απελευθερώνουν κάπως τον αεραγωγό, διευκολύνουν πάρα πολύ τον αερισμό, αλλά κύρια την οξυγόνωση του ασθενή. Αλλά έχουμε δύο κακά πράγματα εδώ κάτω. Δεν προφυλάσσουν από εισρώφηση και δεν προφυλάσσουν από απόφραξη του αεραγωγού. Και εδώ βέβαια, σαφέστατα, επιβάλλεται η χρήση πρωτοκόλων για COVID-19.
και στην εξασφάλιση αεραγωγού και στην διευκόλυνση αεραγωγού. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για να γίνει πιο ασφαλής η διασωλήνωση, πιο ασφαλής η χρήση υπερολοτηρητικών αεραγωγών και αερολοτηρητικών σωλήνων. Δεν είναι δουλειά μας τώρα εδώ να πούμε πάνω σε αυτά. Δείτε το αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία είναι μερικά και μερικά εξαιρετικά δύσχριστα, αλλά προστατεύουν αρκετά καλά από την διασπορά του COVID-19. Δεν πρέπει κανένας οικονομικός να ξεχνάει τι έγινε το 2020 στην Ιταλία. Πόσοι υγειονομικοί πέθαναν το 2020 στην Ιταλία. Ένα παράδειγμα μόνο. Σε παλιές καλές εποχές, εισαγωγικά, πότε κανείς δεν θα διασωλήνουν έτσι. Γάντια ναι, αλλά όχι με αυτή την προστασία. Πλέον αυτό επιβάλλεται προστασία και όχι μόνο αυτή. Δύο λόγια για εδώ. Στον κρυκοειδή και θυροειδή χόνδρο, εδώ είναι η κρυκοθυριακή μεμβράνη. Πάρα πολύ ωραία την βρίσκει κάποιος. Αυτές εδώ είναι σκίτσα τα οποία είναι κατά το μάλλον ή των θεωρητικά. Βασικά, εάν ένας εκπαιδευτεί καλά, μπορεί να κάνει την κάθετη τομή, την κρυκοθυριακή μεμβράνη, μία απλή διάνοιξη με μοσκίτο, τρώση και διάνοιξη, μπορεί να το κάνει πάλι με μοσκίτο και να βάλει τον σωλήνα, μιας μικρής διαμέτρου σωλήνα μέσα στο κρυκοθυριακό χόντρο, μέσα στη κρυκοθυριακή μεμβράνη, συγγνώμη, έτσι εξασφαλίζει τον αεραγωγό. Κλασική λαρυγική μάσκα, πώς μπαίνει. Εδώ είναι η fast track. Είτε fast track, είτε κλασική λαρυγική μάσκα, τονίζω, δεν προφυλάσσουν από την εισρώφηση. Εδώ είναι κάτι το οποίο μάλλον είναι καλύτερο, ας το πω έτσι. Είναι το iGel, το οποίο και ίσως καλύτερα εφαρμόζει και βεβαίως έχει παροχή οξυγόνου δική του και έχει και τη δυνατότητα να μπει ένα λεβάιν για αποσυμφόρηση του στομάχου και βεβαίως διάφοροι άλλοι λαρυγικοί σωλήνες. Πάμε στην ακινητοποίηση. Για την ακινητοποίηση θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πάρα πολύ, πράγμα το οποίο δεν θα κάνουμε, είναι 2-3 διαφάνειες μόνο. Ακινητοποίηση για έναν πολυτραυματία σημαίνει αναλγησία, πρώτα απ' όλα. Σημαίνει ελάττωση της αιμορραγίας και βέβαια σημαίνει και περιορισμός της βλάβης. Σε υποψία κάκωσης αυγενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, άμεσα και σωστά, το τονίζω, τοποθέτησε κολάρο αυγενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης στο σκληρό τύπο Φιλαδέλφια, παραδείγματος χάρη. Μαλακά, η ημί σκληρά κολάρα είναι μόνον για δικαιολογία, δεν ακινητοποιούν. Η ολοσωματική ακινητοποίηση επιτυγχάνεται μόνο με το στρώμα κενού και το φαράσιο φορείο και βέβαια στο κολάρο, το κολάρο δεν φεύγει από πουθενά και χρειάζεται 2 άτομα για να γίνει. Έχω βάλει ως κλασικός αιρετικός την σανίδα πολυτραυματία σε παρένθεση, γιατί εκτός το ότι έχει 4 άτομα, χρειάζεται 4 άτομα για να γίνει, έχει και άλλα και άλλες δυσκολίες. Η ακινητοποίηση άκρων μπορεί να γίνει με νάρθηκες αέρος ή με πνευματικούς νάρθηκες, οι οποίοι είναι βέβαια άπειρα καλύτεροι, αλλά και πολύ, μα πάρα πολύ πιο ακριβή. Μπορείς να σοκάρω ορισμένους λέγοντας ότι ναι, μεν το κολάρο παραμένει το ίδιο, αλλά η σωστή ακινητοποίηση είναι μόνο αυτή και όχι η σανίδα. Όπως βλέπετε εδώ, υπάρχει το σπαστό φαράσι φορείο και το στρώμα κενού. Γιατί αυτό, οι ιδιαιτερότητες του γυρετρικού άρρωστου είναι πολυκαταγματίας. Συνήθως είναι. Η δυσανάλογη βαρύτητα των κακώσεων με την κλιματική του τραύματος υπάρχει,
δυσανάλογη πολυπλοκότητα των κακώσεων με την κινηματική του τραύματος. Και η ερώτηση που ξαναμπαίνει είναι η σανίδα ακινητοποίησης, το περίφημο long spine board, ακινητοποιεί. Σπονδυλική στήλη και σανίδα ακινητοποίησης. Άρα, εδώ, ακινητοποίηση δεν υπάρχει. Γιατί εκεί είναι καμπύλες και σανίδα είναι ευθεία. Εκτός τούτου, ώμοι, ομοπλάτες και ισχία δεν ακινητοποιούνται. Ισχία σημαίνει και πιελικό δακτύλιος. Το στρώμα κενού, το λέει και η λέξη, στρώμα κενού, παίρνει ακριβώς το ανάγλυφο του σώματος και φερόντας τον αέρα, ακινητοποιεί τέλεια τον δηλητή στήλη με πρόσεις όμων και ισχύων. Για αυτό το λόγο λέω ότι η σανίδα ακινητοποίησης ουσιαστικά δεν ακινητοποιεί. Πάμε στο B, χορήγηση οξυγόνου. Παλιότερα λέγαμε χορήγηση οξυγόνου με το καλημέρα σας, πάρτε οξυγόνο 100%. Εδώ λέμε τώρα χορήγηση οξυγόνου, αν το SpO2 είναι κάτω 54%, με μερικά ερωτηματικά. Το πρώτο ερωτηματικό, ο μη χαπίτης τι θα κάνει, και το δεύτερο ερωτηματικό, ο μη χαπίτης, που υπάρχουν και αυτοί, θα χρειαστεί μόνο οξυγόνο όταν είναι κάτω 54%. Άμα είναι 95-96%, δεν θα χρειαστεί οξυγόνο. Πολλοί λένε ναι. Το οξυγόνο δίνεται μόνο με μάσκα, όχι με γυαλάκια. Τα γυαλάκια είναι μόνο για τον χαπίτη στην θεραπεία του. Και εκτός από τη μάσκα χωρίς οξυγόνο, μπαίνει από πάνω και χειρουργική μάσκα. Έχει βρεθεί ότι η αύξηση του PCO2 με τη χρήση χειρουργικής μάσκας είναι αμεληταία. Ο αρισμός ασκός ανάνυψης με μάσκα ή αναπνευστήρα. Εδώ μπαίνει υποχρεωτικά η χρήση φίλτρου HEPA, το High Efficiency Particulate Air. Εάν δεν υπάρχει φίλτρο HEPA, οποιοδήποτε άλλο φίλτρο είναι τελείως άχρηστο. Η όγκη αναπνοής πρέπει να είναι μικρή, η αναπνοή ρυθμική, PEEP 5 έως πάνω από 5 εκατοστά στήρηση ύδατος δεν συνιστάται σε γυριατρικούς και επί χορηγείται ουσιαστικά πάντα. Βεβαίως ποτέ δεν θα υπάρχει διασωλωμένος άρρωστος με αυτόματα αναπνοή. Υπάρχει ανάγκη αναλυσίας. Υπάρχει ανάγκη καταστολής. Το τι είναι, τι φάρμακα πρέπει να διαλέξουμε για την αναλύση και την καταστολή, λίγο αργότερα. Και πάλι εδώ, νάτι η χρήση πρωτοκόλων COVID-19. Προσοχή, το ξαναλέω, τα φίλτρα HEPA δεν υποκαθίστανται τα κλασικά αντιμικροβιακά φίλτρα. Στο C, στην κυκλοφορία. Εκτίμηση κατάστασης, πρώτα απ' όλα με την κλασκόβη. Η τριχοειδική επαναπλήρωση με πάνω από 2 δευτερόλεπτα σε έναν γυριατρικό άρρωστο σημαίνει ότι είναι σε σοκ. Βεβαίως, στους γυριατρικούς αρρώστους έρχεται πολύ πιο γρήγορα από τους άλλους ασθενείς η αλλαγή της νοητικής κατάστασης. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε μια άμεση διάγνωση του σοκ. Τα σημεία του ολιγεμικού σοκ, ακόμα και στον αγκυριατικό άρρωστο, είναι πρώτα απ' όλα ταχύπνια. Αρχίζει μια στην αρχή ελεγχόμενη ταχύπνια, εφίδρωση μετά ταχυκαρδία, με ένα ερωτηματικό από το τι φάρμακα παίρνει, οχρότητα και τελευταία πτώση της αρτηριακής πίεσης. Σωστή φλεβοκέντηση, θέση φλεβοκέντησης είναι εξαιρετικά σημαντικά στον γυριατρικό άρρωστο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οι περισσότεροι σαν θέση φλεβοκέντησης φέρνουν τον αγώνα, που είναι απόλυτα λάθος. Το μέγεθος, ας με επιτραπεί, δεν πάει σύμφωνα με το φύλο άντρας ή γυναίκα. Το μέγεθος πάει το πράσινο, είναι G18, είναι το μικρότερο που μπορεί να πάει σε ενήλικα.
Και ο μικρότερος αριθμός είναι 2 φλεμποκαθετήρες. Συνήθως, αν μπορούμε, βάζουμε γκρι ή ακόμα καλύτερα καφέ φλεμποκαθετήρες. Εάν υπάρχει για οποιοδήποτε λόγο, φανταστείτε έναν παναγιακό άρρωστο από διαβήτη, αδυναμία φλεμποκέντησης, υπάρχουν πάντα εναλλακτικές λύσεις. Ευτυχώς πλέον γνωστές σε όλους, όπως η ενδοστική έγχυση. Η χορήγηση υγρών πρέπει να γίνει έγκαιρα. Τι σημαίνει αυτό? Έρχεται ένας γεριατρικός άρρωστος, δεν πρέπει πρώτα να διαγνώσουμε πόσο και τι λείπει από τον άρρωστο και έπειτα να δούμε μία φλεβική γραμμή και ένα σωστό υγρό να υπάρχει, είναι το καλύτερο. Σωστή ροή. Εάν σε έναν 30-40 δώσουμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, 1-2 λίτρα, δηλαδή ενδαγκιακά γύρω στα 500 μιλιλίτρα, δεν θα πάθει τίποτα. Ο γεριατρικός όμως άρρωστος μπορεί να κάνει πολύ ωραία κάμψη. Τα σωστά ενδοφλέβια διαλύματα πρέπει να χορηγηθούν. Όχι αυτά που λένε ορισμένοι, αλλά πραγματικά τα σωστά ενδοφλέβια διαλύματα, έτσι ώστε η ιδανική ΣΑΠ να είναι περίπου 110 κιλοστά θηλής υδραργύρου, αλλά σε κρανοκεφαλικές κάκωσης 140. Τώρα θα μου πει κάποιος, αν έχω έναν πολυτραυματία με κρανοκεφαλική κάκωση, τι θα κάνω? Δεν υπάρχουν χρυσές λύσεις, υπάρχει όμως η ιατρική κρίση να κρίνει κάθε στιγμή τι συμφέρει για τον άρρωστο να γίνει. Αιμοδυναμική παρακολούθηση δεν χρειάζεται swan guns, χρειάζεται δύο πράγματα. Η γλασκόβη και ένας καθετήρας Foley. Με την λογική ότι αν ο άρρωστος έχει ενδαγκιακό όγκο, θα δώσει ουρά. Αν δεν έχει, δεν θα δώσει. Αντιμετώπιση της εξωτερικής αιμορραγίας έγκαιρα, σωστά και μια ιατρική κρίση και όχι για το όνομα της Παναγίας πρωτόκολλα, το ξαναλέω. Έτσι έχουμε πολλές φορές τη χρήση επιδέσμων. Εδώ όμως θα πούμε περισσότερο για πιεστικούς επιδέσμους, όπως είναι ο Ισραηλινός πιεστικός επιδέσμος, το IPB, και για το CAT. Ας θυμηθούμε ότι σε έναν ενήλικα 25-50 περίπου ετών, που είναι υγιής, χωρίς σημαντική φαρμακευτική αγωγή, αυτές είναι οι πιθανές ποσότητες αίματος που μπορεί να χάσει από κατάγματα και μόνο. Όλες οι άλλες απώλειες προστίθεται πάνω σε αυτές. Γι' αυτό λέμε τα σωστά υγρά στο σωστό όγκο και τη σωστή ροή. 5 λίτρα στο θώρακα, 5 λίτρα στην κοιλιά. Ένας απλός ταπεινός βραχίωνας μπορεί να μας δώσει μέχρι και 800 μιλιλίτρα απώλεια αίματος. Να θυμηθούμε και λίγο την αιμορραγική καταπληξία. Αυτό δεν είναι πάντα, δεν είναι πάντα το ίδιο στους γεριατρικούς αρρώστους, αλλά ας ξέρουμε ότι γενικά για έναν ενήλικα, μια απώλεια αίματος 750-1000 μιλιλίτρα, που να φέρει μέτρια ανησυχία, έχει περίπου 100 ή λιγάκι πάνω από το 100 η καρδιακή συχνότητα, αναπνευστική συχνότητα πάνω από 20, σταθερή αρτηριακή πίεση, με μείωση του όγκου σφιγμού. Δούρηση, αυτό μιλάμε για Foley, 20-30 μιλιλίτρα την ώρα. Τα 1502 λίτρα, εδώ αρχίζουν οι αλλαγές, συγχυτικός και ανήσυχος. Εδώ πέφτει απότομα η αρτηριακή πίεση και πολύ, και πέφτει απότομα και πολύ όγκος σφιγμού. Και πάνω από 2 λίτρα, το μη αντιροπούμενο σοκ, συγχυτικός, που είναι και λιθαργικός, πάνω από 140 σφίξεις, πάνω από 35 αναπνοές, εάν δεν έχει διασωληνωθεί ακόμα, μεγάλη πτώση της αρτηριακής πίεσης και πολύ μεγάλη πτώση του όγκου σφιγμού. Η διούρηση εύρος, εδώ, 0. Στην αιμορραγία, για την αντιμετώπιση πρώτα απ' όλα, κλινική ένταση. Τι δείχνει ο άρρωστος, τι σημεία έχει? Μια σωστή ακινητοποίηση μπορεί να μας λύσει τα χέρια μέχρι να μπει χειρουργείο. Μια σωστή αναλυσία θα βοηθήσει πάρα πολύ. Σε μια εξωτερική αιμορραγία, πίεση στο σημείο μπορεί να είναι σωτήρια. Αλλά επειδή δεν μπορεί να καθίσει ένας νοσηλευτής, ένας γιατρός να κρατάει το χέρι, το πόδι που αιμορραγεί για μία ώρα με γάζες,
Γι' αυτό χρησιμοποιούμε περισσότερο την διακοπή άρδευσης με πίεση κεντρικότερα της... θα μας ευκολύνει αυτό. Πίεση κεντρικότερα της βλάβης, χρησιμοποιώντας το CAT, το Combat Application Tourniquet, ή χρήση ειδικών επιδέσμων. Μια απολύνωση αγκείου μπορεί να είναι εφικτό ορισμένες φορές, και βέβαια πίεση τοπικά μπορεί να σώσει σε εσωτερική αιμορραγία. Αυτό είναι το περίφημο CAT. Χρησιμοποιήθηκε πρώτα απ' όλα τους Ισραηλινούς, στους πολέμους τους. Έχει σώσει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες ζωές, σε πόλεμο πάντα, και επειδή τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, γι' αυτό μπήκε και στην πολιτική ζωή. Εφαρμόζεται για να κοπεί η άρδευση κεντρικότερα της βλάβης και σημειώνεται εδώ πάνω η ακριβής ώρα που τέθηκε ο επίδεσμος. Αυτός είναι ο Ισραηλινός επίδεσμος, ο πιεστικός επίδεσμος. Μπαίνει πάνω στο σημείο της αιμορραγίας και τυλίγεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σχεδόν πάντα σταματάει η αιμορραγία χωρίς να υπάρχουν άλλα δυσάρεστα σημεία. Σε ένα γυριατρικό άρρωστο, όπως θα ξέρετε πολύ καλά, η αιμορραγία η οποία υπάρχει είναι σχεδόν πάντα μεγαλύτερη από ό,τι αναμένεται. Τα φάρμακα που παίρνει, τα αγγεία που έχει, τα δύο μαζί, συν άλλα αίτια. Αναντιστοιχεία εκτίου σχεδόν πάντα επίσης υπάρχει. Μηχανισμοί βλάβης μπορούν να προκαλέσουν ένα πολύ καλό τραύμα στον γυριατρικό άρρωστο, είναι συνήθως χαμηλής ενέργειας. Οι μηχανισμοί βλάβης υψηλής ενέργειας επιφέρουν πάρα πολλές φορές το θάνατο του ασθενή, ενώ η χαμηλής ενέργειας έναν βαρύ τραυματισμό. Η κλινική εικόνα, λοιπόν, μπορεί να είναι ψευδής, απόλυτα ψευδής. Αυτό που είπαμε πριν, ισχύει η κατηγοριοποίηση για σοκ. Ξανά μπαίνει η ιατρική κρίση, όπως πάντα, εδώ, ναι, μεν υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση για σοκ, αλλά ας δούμε και τι έχει ο αρρωστός μας. Σε γυριατρικό άρρωστο, πιθανά τα αποτελέσματα με Ισραηλινό πιεστικό επίδεσμο είναι καλύτερα παρά με CAT, γιατί το CAT βασίζεται στην σχετικά μεγάλη μυϊκή μάζα, την οποία θα συνθλίψει σε εισαγωγικά για να σταματήσει κεντρικότερα η αιμορραγία. Σε γυριατρικούς αρρώστους, η μυϊκή μάζα, εκτός από τη χαλαρότητα, είναι και πολύ ελαττωμένη. Οπότε το CAT δεν έχει πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ένας Ισραηλινός όμως, ένας IPB, έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πάμε τώρα στο τι, στα ελλείμματα. Πληροφορία. Τι συνέβη. Κινηματική τραύματος και μηχανισμός κάκωσης θα μας δώσουν πάρα πολλές πληροφορίες για την κλινική κατάσταση του αρρώστου που δεν έχει συμπτώματα. Ένας άρρωστος όταν έχει συμπτώματα σημαίνει ότι μπορεί να έχει νυγμούς, αιμοδίες, υπαισθησία, αναισθησία, αδυναμία, παραλυσία, αλλά όχι μονοπλευρά. Προσοχή στην αιτία καταπληξία. Εδώ. Στην αιτία καταπληξία που δεν θα έχουμε συμπτωματολογία από το καρδιαγγειακό, αλλά θα έχουμε συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα, που θα θέλει μεγάλη ποσότητα, μεγάλο όγκο υγρών αναπλήρωσης, αλλά που δεν θα μπορούμε να του δώσουμε μεγάλο όγκο υγρών αναπλήρωσης. Γλασκόβη. Η αρχική γλασκόβη. Ποια είναι. Ποιες είναι οι αλλαγές της γλασκόβης. Σε τι χρονικό διάστημα και ποια είναι τα αίτια. Αυτές είναι ερωτήσεις κύριες, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν μέσα σε δευτερόλεπτα. Αδρά, βέβαια, εάν κάποιος δεν έχει τον πίνακα γλασκόβης πλαστοποιημένο σε 2-3 σημεία στο ιατρείο, στο κέντρο υγείας, στα ΤΕΠ, ξύπνιος, αντιδρά στα λεκτικά, αντιδρά στα επώδυνα και δέλτα δεν αντιδρά. Η εκτίμηση πρέπει να είναι συνεχής. Ανά 2-3-5 λεπτά, το πολύ πολύ. Η κλασική γλασκόβη. Η γλασκόβη, ναι, μεν είναι
μια σκοτσέζικη πόλη, αλλά για μας εδώ είναι η κλίμακα κόμματος Γλασκόβης. Η Γλασκόβη συμβαδίζει με την αντίληψη που έχει ο άρρωστος, και αν δεν συμβαδίζει, γιατί? Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει άμεσα. Ένα υποτυπώδες ιστορικό στην αρχή θα μπορέσει να μας λύσει την απορία. Τι αλλαγές υπάρχουν, σε πόση ώρα υπάρχουν αλλαγές και τι είδους είναι αυτές οι αλλαγές? Και βέβαια, βρίσκοντας το πιθανό ερέθισμα, η αίτιο της αλλαγής, θα μπορέσουμε να δράσουμε πάνω σε αυτό, ίσως σωτήρια για τον άρρωστο. Στο τι ανήκουν και τα φάρμακα. Οι ιδιότητες των φαρμάκων που θέλουμε να δώσουμε σε έναν άρρωστο, ο οποίος είναι βαριά και δεν είναι σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, απριόρι, είναι ταχεία δράση, με πολύ μικρό χρόνο ημίσα ζωής, εάν είναι δυνατόν χωρίς σοβαρές παρενέργειες. Συνήθως υπάρχουν ορισμένα φάρμακα και προσοχή στη συνέργεια ή αντενδείξεις χορήγησης φαρμάκων. Ένα απλό παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλά, υπάρχουν μερικά φάρμακα για αντιμετώπιση της υπερτασικής κρίσης, των οποίων η συνέργεια με άλλα φάρμακα μπορεί να αποβεί θανατηφόρα στον άρρωστο. Προσοχή. Στόχος λοιπόν είναι η αναλγησία, πρώτα απ' όλα, ο ύπνος και η μυοχάλαση, αν χρειάζεται στον άρρωστο να διασωληνωθεί και να μπει σε μηχανικό αερισμό, η προστασία του γαστρεντερικού και η αντιμετώπιση της αιμορραγίας. Πάμε εδώ πρώτα. Αντιεινοδοληπτικά, εξαιρετικά φάρμακα, με σοβαρές αντενδείξεις όμως στον κυριαρχικό άρρωστο, οι αντενδείξεις υπερτερούν του ρίσκου να χαθεί η ζωή. Μια ερώτηση. Αλβουμίνη 4% που δεν υπάρχει στην Ελλάδα και δεν δίνεται για το τραύμα, κολοειδή διαλύματα, και για έναν γυριατρικό άρρωστο με όλα τα προβλήματα, δεν θα προσπαθούσε να δώσω ακόμα ένα πρόβλημα χορηγώντας του υπέρτονο διάλειμμα, όπως ας πούμε το νάτριο 7,5%. Η κλασική παλιά φτηνή μορφίνη σε δόση των 3 μιλιγκράμμ επαναλαμβανόμενα κάνει θαυμάσια δουλειά. Η φεντανίλη 50% μικρογραμμάρια, εξαιρετικό φάρμακο για τον πολυτραυματία, μόνο σε ιδιαίτερες στα δάχτυλα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η κεταμίνη έχει βγει εκτός ελληνικής πραγματικότητας στο εξωτερικό. Η κεταμίνη χορηγείται καθημερινά σε αρρώστους. Ένας πολυτραυματίας είναι ο απόλυτος δέκτης κεταμίνης με αυτές τις δόσεις, 1-2 μιλιγκράμμ ανά κιλό βάρους. Και σε ενδομική χορήγηση. Βεβαίως με συγχορήγηση βενζοδιαζεπινών. Σε καμία περίπτωση μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, πριν να πάει ο άρρωστος στον θάλαμο. Ο ύπνος σημαίνει το μητάτι, που χρησιμοποιείται μόνο για την εισαγωγή. Μηταζολάμι για εισαγωγή και για συνέχιση της καταστολής. Προσοχή όμως εδώ στην πίεση. Και βέβαια προποφόλη, επίσης στην πίεση και στις διάφορες παρενέργειες που μπορεί να μας φέρει προποφόλη. Όλες αυτές οι δόσεις είναι για έναν ενήλικα άρρωστο. Σε έναν γυριατρικό άρρωστο πρέπει να μειωθεί η δόση σε ποσοστό 30 έως και 50%. Είναι ασφαλής μια μείωση της δόσης περίπου 30% αυλεπή σε κάθε γυριατρικό άρρωστο. Αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει, δεν πρέπει να μας φοβίζει μάλλον ορισμένες περιπτώσεις όπου χρειάστηκαν τεράστιες δόσεις να επιτευχθούν αποτελέσματα σε γυριατρικούς. Υποστηρικτικά, πάντα, και ποτέ να μην το ξεχνάμε αυτό, ήταν δύο ανταγωνιστές. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένας ιταδίο ανταγωνιστής που μπορεί να γίνει ενδοχλέβια χορήγηση, ενώ η φαμοτιδίνη είναι μόνο από το στόμα. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, αντιεμετικά φάρμακα και προς Θεού, πολύ περισσότερο σε γυριατρικό άρρωστο, όχι γαστροκινητικά φάρμακα όπως είναι η μετοπλοπραμίδη. Κορτικοστεροειδή,
προσοχή στις ενδείξεις και στις αδενδείξεις. Μανιτόλι, στην ΚΕΚ, ναι, θα δώσουμε, αλλά σημείωση και οπωσδήποτε έλεγχος εντελεχής μετά στο νοσοκομείο για αυτή τι επέφερε. Φουροζεμίδι, προσοχή στις ενδείξεις και αδενδείξεις. Χλωροαδρεναλίνη σαν έσχατη ανάγκη όταν κοντεύει να μας φύγει ο άρρωστος. Για μανιτόλι και φουροζεμίδι, δείτε ηλεκτρολίτες. Συγχορήγηση και παρενέργειες τώρα είναι η λέξη κλειδιά για τις επικινδυνότητες των φαρμάκων. Κύρια του φαρμάκου κεντρικού νευρικού συστήματος, καρδιολογικών, αφθαλμολογικών, ενδοκρινολογικών και αντιπυκτικών φαρμάκων. Όλα αυτά τα φάρμακα, σχεδόν κάθε γυριατρικός άρρωστος τα παίρνει. Είτε σαν μια ήπια καθημερινή καταστολή, ας το πούμε, είτε για την καρδιακή του ανεπάρκεια, πρώην εμφραγματίας, είτε για την πίεση στα μάτια, είτε για το διαβήτη του, είτε τα διάφορα αντιπληκτικά. Έψιλον στην έκθεση. Όλα τα ρούχα. Πάντα. Με προσεκτικότατη επισκόπηση πρόσθεσης και οπίστιας πλευράς. Εκατοστό ανά εκατοστό. Στον θώρακα, για ειδήματα, για αιμορραγίες, μόλοπες, εκχυμώσεις. Ένας τεράστιος μόλοπες, μια τεράστια εκχύμωση μπορεί να μη σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει ότι ο άλλος παίρνει ακατέλους αλληλεγγύο οξύ από το στόμα για χρόνια. Μπορεί να σημαίνει και ένα πολύ μεγάλο τραύμα από κάτω. Και αυτό προσεκτικά, προσεκτικότατα, εκτίμηση όλων των δεδομένων. Προστασία από το περιβάλλον. Η υποθερμία σκοτώνει. Πολύ περισσότερο έναν γυριατρικό άρρωστο. Θερμική εξάντληση μπορεί θαυμάσια να σκοτώσει, πιο σπάνια όμως από την υποθερμία ένα γυριατρικό άρρωστο. Γι' αυτό το λόγο, πάντα χρήση σεντόνιου αλουμινίου από τη σωστή πλευρά. Πάμε στα ενδοφλέβια διαλύματα. Είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο έχουν γίνει μάχες, στις οποίες οχράει μάχη του μαραθώνα. Κρυσταλλοειδή ισότονα. Ισότονο σημαίνει από 290-310 μιλιοσμόλ το λίτρο. Τα μόνα ισότονα διαλύματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά είναι το Ringer's Solution και το χλωρίφο νάτριο 0,9%. Το Ringer's Lactate αντενδείκνεται στον πολυτραυματία για πολλούς και διάφορους λόγους. Υπέρτονα μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δεν ξέρω πόσο θα μπορέσουν να βοηθήσουν το επέτονο τον νατροχλωρίουχο διάλειμμα 7,5% έναν γυριατρικό ασθενή, στον οποίο μια δόση λίγο παραπάνω μπορεί να σημαίνει μια οξία αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια και οπωσδήποτε θα σημαίνει και ένα shifting ηλεκτρολιτών. Κολοειδή διαλύματα, υπάρχει μόνο το υδροξυθυλάμινο, 6% αυτή τη στιγμή. Οι οδηγίες έχουν αλλάξει εδώ και αρκετό καιρό. Χορηγείται σε παιδιά και ενήλικες, μόνο σε απειλητικές για τη ζωή, αιμορραγίες και όχι άλλες καταστάσεις υποκαιμίας. Στην μικρότερη ποσότητα, έχοντας κατά νου τις διάφορες παρενέργειες, όπως νεφροτοξικότητα, υπατοτοξικότητα και πήξη. Και βέβαια συνεχής έλεγχος. Πάμε στο καινούριο μας το γράμμα, το G, στη γλυκόζη. Ιδανικά, ένας άρρωστος, είτε υγιής μάλλον, είτε άρρωστος, πρέπει να έχει μια γλυκόζη γύρω στο 100 μιλιγκράμμ, ανά 100 μιλίτρα, δηλαδή μιλιγκράμμ, 100%. Ο στόχος είναι η νορμογλυκαιμία σε κάθε άρρωστο. Συνιστάται στους χειριατρικούς ασθενείς μετά την φλεβοκέτηση με το αίμα ακόμα στη βελόνα να γίνεται ένας έλεγχος ζαχάρου ενδεικτικός, έτσι ώστε στον διαβητικό ασθενή να έχουμε σαν στόχο την σχετική νορμογλυκαιμία και όχι την απόλυτη νορμογλυκαιμία. Εάν δούμε όμως ότι τα όρια ξεφεύγουν, χορήγηση, συγγνώμη, γλυκόζης 5% με την ανάλογη ποσότητα ινσουλίνης ή απλά ινσουλίνη ενδοφλέβια. Η διόρθωση σε έναν γυριατρικό άρρωστο, ο οποίος έχει υπέρμετρο ζάχαρο, πρέπει να είναι σταδιακή.
Ενώ στην υπογλυκαιμία ενός ενήλικα η χορήγηση 35% γλυκόζης πρέπει να είναι εξαιρετικά επιθετική. Ο επανέλεγχος πρέπει να είναι και συνεχής και συχνός. Πάμε τώρα σε κακώς μαλακών μορίων και οστών. Πρώτα απ' όλα, οι πληροφορίες που θα μας δοθούν για τις κακώς αυτές είναι η κινηματική του τραύματος. Το τι έγινε στην αρχή, με τι έγινε. Ακινητοποίηση και μεταφορά είναι τα πρώτα τα οποία θα κρίνουν αν ο άρρωστος θα ζήσει ή θα πεθάνει. Λυπάμαι που το λέω έτσι, ομά, έτσι είναι. Επί αμφιβολίας, έστω και επί μικρής αμφιβολίας, πάντα υπάρχει ο πιο βαρύς τραυματισμός. Κλασικά το σημείο μπάτλ και τα μάτια ρακούν. Συνολογία για βαρύ τραυματισμό αρχαιανικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Κατάγματα πιέλου. Να μην πω την λαϊκή ρίση για τον γυριατρικό άρρωστο, για τα κατάγματα πιέλου. Στην κλινική εξέταση, προσοχή μεγάλη, έτσι ώστε από ένα απλό κάταγμα πιέλου να μην γίνει ένα κάταγμα πιέλου open book, το οποίο θα οδηγήσει τον άρρωστο περισσότερο στο θάνατο παρά στο χειρουργείο. Μια σωστή ακινητοποίηση, αντί να χρησιμοποιούνται σεντόνια, επίδεσμοι κτλ., η χρήση του φρασίου φορείου μαζί με το στρώμα κενού είναι σωτήρια. Μεγάλη εσωτερική αιμορραγία εδώ. Μη ελεγχόμενη βασικά εσωτερική αιμορραγία εδώ σημαίνει ότι γρήγορα μια διάγνωση θα σώσει τον άρρωστο. Μακρά οστά, ακινητοποίηση. Η ακινητοποίηση μπορεί να είναι από μια απλή, σωστή όμως, ανάρτηση για τα κάτω άκρα, μέχρι χρήση ναρθήκων πνευματικών. Το μεγάλο είδημα σε ένα κάταγμα σημαίνει πολλές φορές μια καλή, κατά μάλλον ήταν, εσωτερική αιμορραγία. Μέγεθος αιμορραγίας και νεφρική λειτουργία σε εκτεταμένες καπώσεις μαλακών μορίων. Η οστεοπόρωση στις μεταμενοψηφιακές γυναίκες, είτε 40 είτε 75 ετών μεταμενοψηφιακές, σημαίνει ότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από εμάς. Μπορεί να έχει οστεοπόρωση, σημαίνει ότι μπορεί να έχει ένα κάταγμα που δεν είναι πάντα ορατό. Χαλαρή μύση σημαίνει ότι ο μύς δεν θα συγκρατήσει το οστό και ότι το οστό μαζί με τον ήδη θα έχει μεγάλη βλάβη, μεγάλο τραύμα. Χαμηλή ενέργεια, όπως είπαμε, δυνητικά μεγάλη βλάβη, πνευμονική εμβολή. Σε γυριατρικούς αρρώστους, η πνευμονική εμβολή συνήθως είναι μέσα στο 48ωρο. Έχουμε δει και στο γενικό κρατικό μετά από 4-5 μέρες, συγγνώμη, πνευμονική εμβολή από κάταγμα μακρόστου. Κατάγματα πλευρών και μεσοπλευρίων, εάν είναι τα κατάγματα πολλαπλά, πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας την ερώτηση, χρήζει σταθεροποίηση το κάταγμα και πώς, σταθεροποίηση με ένα απλό τένσο ή εσωτερική σταθεροποίηση σε βαρύτερες καταστάσεις. Εδώ ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το άλγος. Κάθε αναπνοή σημαίνει για τον άρρωστο πόνο και βέβαια με τον πόνο επιβαρύνεται και το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό το αρρώστο. Πολύ στο εξωτερικό σε έναν σχετικά σταθερό άρρωστο που φέρει κατάγματα μεσοπλεύριων χωρίς πνευμοθώρακα κάνουν αναισθησία στα μεσοπλεύρια έτσι ώστε ο άρρωστος να μην πονά. Κρανιοκεφαλικές, δυστυχώς πολύ πολύ συχνές στους γεριατρικούς αρρώστους, η κατηγοριοποίηση είναι πάντα με τη βαρύτητα. Χαμηλό σκορ Γλασκόβης, μεγάλη βαρύτητα, μέτριο σκορ Γλασκόβης, μέτρια βαρύτητα και μεγάλο σκορ Γλασκόβης, ελαφρά βαρύτητα.
Τι σημαίνει επιδεινούμενη γλασκόβη? Ότι αυξάνει η βαρύτητα του τραύματος κρανιοκεφαλικής κάκωσης. Αυτά είναι οι επιπτώσεις κρανιοκεφαλικής κάκωσης. Άλλο τραύμα αυξάνει η συνολική βαρύτητα της κατάστασης του αρρώστου. Και αιμορραγία, βεβαίως, σε μια κρανιοκεφαλική κάκωση, αιμορραγία καταστροφική. Επιβαρυτικοί παράγοντες πάνω στην κρανιοκεφαλική κάκωση μόνον. Η υποξία, ένας άρρωστος που έρχεται με SpO2 90 σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, έχει μικρά ποσοστά επιβίωσης, σε αντίθεση με έναν άρρωστο και βαρύτερο που έρχεται με 98-99% SpO2. Η υπόταση επίσης ελαττώνει σημαντικότατα την επιβίωση. Όπως αναφέρθηκε, η αρτηριακή πίεση πρέπει να είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από την φυσιολογική για την ηλικία αρτηριακή πίεση, έτσι ώστε ο εγκέφαλος να αρδεύεται σωστά. Άμεση πρωτοπαθής βλάβη μπορεί να επιφέρει μια ωραιότατη, σε εισαγωγικά βέβαια, δευτεροπαθή βλάβη στον εγκέφαλο. Ας έχουμε υπόψη ότι σε αμυγή κρανιοκεφαλική κάκωση, αμυγή κρανιοκεφαλική κάκωση, συνυπάρχει 25% κάκωση αυγενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Άρα πρέπει άμεσα να βάζουμε κολάωρα αυγενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Γλασκόβη βέβαια για παρακολούθηση. Ο αλγόριθμος ο οποίος ίσως θα σώσει τον άρρωστο μια κρανιοκεφαλική κάκωση είναι πρώιμη εξασφάλιση του ΑΕΗ, σημαίνει πρώιμα ακινητοποίηση, πρώιμα εξασφάλιση του αραγωγού και όχι διευκόλυνση. Μέγιστη οξυγόνωση και νορμοκαπνία ή ελαφρότατη υποκαπνία. Στοσή ισότονα κρυσταλλοειδή με συστολική αρτηριακή πίεση περίπου 140 χιλιοστά στήλη υδραργύρου. Δεν μας πειράζει να είναι και 150 ή 160, 100 να μην είναι. Υπάρχουν εγκαταστημένα συμπτώματα D, στο D και στο E. Συνυπάρχουν άλλες κακώσεις. Ποια η βαρύτητά σου και ποια η συνέργεια. Αυτή είναι η οδηγία για την τραυματική καρδιακή ανακοπή του 2021 από το ERC. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε αν η ανακοπή είναι τραυματική ή όχι. Αν δεν είναι τραυματική, είμαστε ήσυχοι. Κάνουμε ALS, την προχωρημένη υποστήριξη ζωής, και προχωράμε. Αν είναι όμως τραυματική, ό,τι μπορούμε, βασικά ό,τι μπορούμε να άρουμε, το κάνουμε. Είναι φοβερό να βλέπει κανείς τι επιδράσεις έχει στον άρρωστο όταν κάνει ανακοπή, έχει έναν πνευμοθώρακα υποτάσση και αποσυμπιέζει τον πνευμοθώρακα, ο άρρωστος ζει, επανέρχεται στη ζωή. Αναστρέψουμε λοιπόν αίτια, προσοχή. Εδώ μιλάει για αμφωτερόπλευρη αποσυμπίεση του θώρακα. Δηλαδή, και στα δύο είναι θωράκια, στην δεύτερη μεσοκλειδική γραμμή φλεβοκαθετήρες και έπειτα άμεσα διασωλήνωση και μηχανικό αερισμό. Για το tamponade υπάρχει εκπαίδευση, υπάρχει εξοπλισμός, μπορεί να γίνει και πόσος χρόνος παρήλθε από το συμβάν. Πιελικός νάρκας, αν υπάρχει, ένα πιελικό νάρκα μπορεί να τον αντικαταστήσει θαυμάσια ένα στρώμα κενού. Μετά την επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας, αν γίνει, προνοσοκομιακά, σε κατάσταση. Δεν γίνει επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας, σκεφτείτε το τραυματισμό της αναζωογόνησης. Προσοχή εδώ. Νομικά, στην Ελλάδα, αυτό δεν στέκει. Και δεύτερον, πριν να πάει ο ασθενής σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Όχι να μεταφερθεί ο
στον για να γίνουν όλες αυτές το και πάνω πρέπει να έχουν γίνει πριν την διακομιδή του στο τρίτο βάθμο. Συμπερασματικά λοιπόν, το τραύμα είναι μια βαριά και πολυσυστηματική νόσος, αύξηση της επιβίωσης με τις ιδιαιτερότητες ηλικίας, έγκυρη διάγνωση, έγκυρη αρχική αντιμετώπιση, χωρίς χάσιμο χρόνου, με χρήση διάφορων πρωτοκόλων, μείωση της επιβίωσης χωρίς την ολιστική θεώρηση προβλήματος, δεν υπάρχει λύση. Και βεβαίως, αν δεν υπάρχει επιθετική αντιμετώπιση, ξαναλέω, σε τραύμα δεν προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε πριν το χειρουργείο. Η σταθεροποίηση γίνεται στο χειρουργείο, γιατί εκεί υπάρχει η λύση του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.